Γεια σας φίλοι μου, όπως βλέπετε έχω πολύ καλή παρέα, έτσι. Έχω τα 4 πιτσουνάκια τα μικρά τα πρώτα. Από αυτά είπαμε θα κρατήσω ένα, είτε αρσενικό είτε θηλυκό δεν ξέρω, τα άλλα τα 3 θα τα χαρίσω. Από το δεύτερο ζευγάρι θα περιμένω σε λίγο τη γένα, υπολογίζω να βγάλουν 5 πουλιά, δηλαδή 5 και 3, 8. Αυτό το ζευγάρι μόλις μεγαλώσουν αυτά θα το ξαναβάλω, έτσι, θα κάνουν άλλα 5. Θα ξαναβάλω και το δεύτερο ζευγάρι, άλλα 10, πάμε στα 18. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βάλω και τρίτη γένα και τα δύο ζευγάρια, να φτάσουμε 25-27 και, μόνο και μόνο για σας, για να χαρίσω πουλάκια. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι να μεγαλώσουν αυτά και τα άλλα 5, τα 8, πρέπει κάπου να τα έχω. Εντάξει, έχω κάποια κλουβιά μεγάλα, έχω χώρους, πρέπει να έχω και. Και σκέφτομαι, είτε να κάνω ένα βίντεο ζωντανό, να είμαστε όλοι μέσα, όσοι μπορούν δηλαδή, και να κάνω την κλήρωση εκεί, όλα μαζί, είτε να τα κάνω σταδιακά. Ένα-δύο έχω τάξει που θα τα δώσω ήδη χωρίς κλήρωση, γιατί το ένα ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε ένα πουλάκι και το έχασε και στεναχωρέθηκε πολύ, και σε ακόμα ένα το πολύ, άλλα δύο άτομα είναι που θα δώσω. Όλα τα άλλα θα τα κάνω κλήρωση και θα τα χαρίσω σε εσάς. Θέλω να είναι ζωντανή η κλήρωση αν γίνεται. Αν δεν μπορέσω τώρα γιατί λόγω ίντερνετ θα χρειαστούν ακουστικά, μικρόφωνα, κάμερες και αυτά και δεν μπορέσω, εκεί θα κάνω μια... ένα δικό μου βίντεο, θα κάνω μια λίστα με νούμερα και θα στην τύχη θα επιλέξω το 5, το 8, το 13, έτσι, και σε κάθε αριθμό θα τη στοιχεί και ένα όνομα δικό σας για να πάρετε τα πουλιά. Από εδώ κοντά, έτσι, από νόμο Θεσσαλονίκης, που πας εσύ βρε, κοίτα μην πας που δεν είσαι καμιά ντουλάπα. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή αυτό το βίντεο θα το δουν τώρα και πολλά παιδάκια μικρά, θα πω τους γονείς να προσέχουν λίγο, γιατί πάνω στην αγάπη τους τα παιδάκια θα πούνε μπα, βγάλτε και εμάς όπως κάνει ο θείος ο Γιάννης να τα βγάλουν και εμείς να τα παίξουμε. Να προσέξετε να μην τα ζουμπήξουν, έτσι, πάνω στην αγάπη τους τα παιδάκια τα τρομάξουν. Και μπορεί να σας ξεφύγει από το χέρι να πετάξει, να χτυπήσει τον τοίχο ή να πέσει κάτω, να τραυματιστεί. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι για καλαμπούρι, μην κοιτάτε εμένα τώρα, εγώ το κάνω για λόγο του βίντεο και όλα αυτά. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να το κάνω αυτό το πράγμα. Και την Τουιτίνα που την τάιζε από μικρή το έκανε γιατί είχε ψοφήσει η μάνα της. Και αναγκάστηκε από τριών ημερών νεοσώς να τον τάιζω εγώ. Θέλω να σας δείξω λίγο αυτά τα 4 τα πουλάκια τώρα. Να δείτε τι ρόλο παίζει το DNA. Ο πατέρας είναι εντελώς κίτρινος, σκουφάτος, καθαρά κίτρινος, ακόμα και το σκουφί του είναι κίτρινο. Και άσπρο, συγγνώμη, όλο άσπρο, το αρσενικό εντελώς. Και η θηλυκιά είναι η Τουιτίνα γνωστή, μαυροκίτρινη και με λίγο καφέ στο μαύρο ενδιάμεσο. Και θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι τι άτιμο είναι αυτό το πράγμα το DNA και πώς μοιράζει τα χρώματα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κίτρινο που έχει γίνει φίρμα. Περιμένω να το δώσετε ένα όνομα, γιατί προφανώς μάλλον αυτό θα κρατήσω. Αυτό έχει γίνει κατακίτρινο. Τώρα στο φακό, επειδή χτυπάει από πάνω το φως, φαίνεται και λίγο άσπρο, αλλά είναι κατακίτρινο, χωρίς σκουφάκι. Αυτό έχει πάρει μαντέμι στο αριστερό του μόνο φτερό, από τη μαμά του, το οποίο είναι γκριζόμαυρο, και έχει πάρει και μαύρο κεφάλι με γκρι, σκουφάτο κι αυτό. Το μεσαίο δε έχει γίνει κάτασπρο σαν βαμπάκι και έχει πάρει ένα σκουφάκι καφέ ανοιχτό, όπως το βλέπετε, χρυσαφή. Το τέταρτο έχει πάρει πάρα πολύ όμορφο χρωματισμό στα φτερά, ομοιόμορφο όπως βλέπετε, και όλο το άλλο το σώμα το έχει γίνει άσπρο. Έχει λίγο και στο λαιμό από πίσω λίγο μαύρο γκρι. Και πάμε να δούμε λίγο και τα ματάκια του, εκεί είναι το αξιοπερίεργο. Είναι σαν το ζωρό, σαν κοράκι. Να τους. Κοιτάξτε, έχει πάνω το ματάκι του, βλέπετε, έχει σκιά και στο ένα μάτι και στο άλλο. Και αν το δείτε από μπροστά, είναι σαν κοράκι. Κοίτα πώς θα το βρε. Κοίτα, επειδή σπάει πλάγια τώρα, μου σπάει τα νεύρα. Α, ρε εσύ, θα κάτσεις ίσια. Να, έχουν αφασία.